Ποντιακά λαθοσφαίρησης, ένα σεμινάριο με την Θάλια, την Παναγή, την αθλητική ψυχολόγος, η οποία είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Θάλια, σε καλωσορίζω στην άποψη αυτή παρουσίαση. Καλησπέρα σε όλους και χρονιά πολλά. Χρονιά πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω σήμερα σε αυτό το σεμινάριο και να μεταδώσω λίγα από τη γνώση μου. Το σεμινάριο αφορά την υποστήριξη των καλαθοσφαιριστών όλων των ηλικιών κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία του COVID-19. Να πω κάποια πράγματα για σένα, Θάλια, πριν ξεκινήσουμε, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος όσοι δεν σε γνωρίζουν. Έχεις ξεκινήσει από μικρή ηλικία τη σχέση σου με τον αθλητισμό, με διακρίσεις στο στίβο, κυρίως αγωνίσματα δρόμου με μεγάλων αποστάσεων. Μάλιστα, σε αυτό το κομμάτι κατάλαβες και εσύ πως η διαχείριση των συναισθημάτων των αθλητών σε έκανε να καταλάβεις τη σημασία της ψυχολογίας στην απόδοση ενός αθλητή. Σπούδασες ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μεταπτυχιακό σου στην Αγγλία πάνω στην αθλητική ψυχολογία και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην κλινική συμβουλευτική ψυχολογία στην Αμερική. Έχεις την ιστοσελίδα το Clear Mind Pro, στο οποίο μάλιστα μπορεί κάποιος να βρει πολύ υλικό που και δωρεάν βέβαια πέρα των πληρωμένων των υπηρεσιών, το οποίο μπορεί να ο καθένας να διαβάσει και να συμβουλευτεί. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο UPLAN και έχει συνεργασία με αρκετές ομάδες και ακαδημίες σε όλη την Κύπρο. Αυτή είναι το βιογραφικό σου, γεμάτο, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, για πες μας έτσι, πριν ξεκινήσουμε, λίγα πράγματα για το σεμινάριο, τι ακριβώς αφορά και σε ποιους απευθύνεται. Σήμερα θα απευθυνθούμε λίγο σε όλους τους αθλητές, μπορώ να πω και στους καλαθοσφαιριστές, αλλά και εμείς. Θα συζητήσουμε λίγο για το τι συνέπειες έχει αυτή η πανδημία, ο COVID-19, τι ψυχολογικές συνέπειες μπορεί να φέρει σε έναν άνθρωπο και σε έναν αθλητή, αλλά θα συζητήσουμε και λίγο κάποιες πρακτικές που μπορεί κάποιος αθλητής να ακολουθήσει ούτως ώστε να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αν και εύχομαι να είμαστε προς το τέλος, έχουμε περάσει όλοι δύσκολα και ψυχολογικά, όλος ο κόσμος και οι αθλητές και εμείς. Βέβαια, οι αθλητές ακόμη περισσότερο, γιατί ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, ιδίως και οι επαγγελματίες αθλητές. Οπότε, έτσι λίγο θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Και μετά είμαι ανοιχτή σε ερωτήσεις από οποιοδήποτε, γιατί μπορεί κάτι να μην το σκεφτήκαμε να το. Μπορεί κάτι να μην το σκεφτήκα να το σημειώσω ή να το απαντήσω μέσω της παρουσίασης που θα δούμε. Οπότε, αν κάποιος έχει έτσι κάποια απορία σχετικά, μπορεί να μας τη γράψει να την απαντήσουμε στο τέλος. Γράφτε εσείς τις ερωτήσεις σας κάτω στα σχόλια από αυτό το βίντεο, όπως είπε και η Θάλια. Και στο τέλος, στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις σας. Εγώ σας αφήνω στα χέρια της Θάλιας και θα επιστρέψω μετά στο δεύτερο μέρος και εγώ. Τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα σήμερα θα συζητήσουμε λίγο τις ψυχολογικές συνέπειες στους αθλητές κατά την περίοδο του περιορισμού τους στο σπίτι. Πάμε στο επόμενο slide. Έτσι λίγο, λοιπόν, θα δούμε ότι οι συνέπειες της πανδημίας που προκαλούνται που έχει προκαλέσει η πανδημία είναι η κοινωνική απόσταση, αφού πρέπει όλοι μας να αποφεύγουμε να έχουμε στενή επαφή με άλλα άτομα, ακόμα και με την οικογένειά μας. Οπότε αυτό, το μένουμε στο σπίτι, είναι καθ' αυτόν ότι πρέπει να είμαστε μακριά ένας από τον άλλον. Άρα αυτό και μόνο προκαλεί στους ανθρώπους έτσι ένα σκαμπανεύασμα στη διάθεσή τους. Μετά έχουμε την καραντίνα που είναι η απόλυτη αποφυγή επαφής από ανθρώπους. Και στο τέλος έχουμε την απομόνωση, που σημαίνει ότι κάποιοι έχουν ήδη απομονωθεί λόγω του ότι μπορεί να έχουν κολλήσει το COVID-19 και πρέπει να απομονωθούν σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι, σε ένα ξενοδοχείο, αναλόγως
ή στο νοσοκομείο, να είναι μακριά από όλον τον κόσμο. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις εννοείται ότι ψυχολογικά ο καθένας επηρεάζεται και αυτή η πανδημία μπορεί να φέρει πολύ άσχημα συναισθήματα. Έτσι λίγο να δούμε γενικότερα τις επιπτώσεις, τις ψυχολογικές επιπτώσεις, τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλεί αυτή η πανδημία. Έχουμε ότι πολλές φορές πολλοί κόσμος έχει παρουσιάσει ή θα παρουσιάσει συμπτώματα διαταραχής του μετατραυματικού στρες. Έχουμε την εξάντληση, πολλοί κόσμος μπορεί να εμφανίσει νευρικότητα, φόβο ή θυμό. Γενικότερα κάποιοι ενώ έχουμε ακόμα και τη δυνατότητα να επικοινωνούμε διαδικτυακά, κάποιοι γενικότερα αποφεύγουν, απομονώνονται και συναισθηματικά αλλά και φυσικά, δηλαδή δεν θέλουν να έχουν επαφή με άλλον κόσμο, ενώ ούτε διαδικτυακά και έτσι και συναισθηματικά απομονώνονται, κλείνονται στον εαυτό τους πολλοίς κόσμος. Φαίνεται ότι σε αυτήν την περίοδο πολλοί κόσμος παρουσιάζει επίσης συμπτώματα υπνίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως και για το ότι χαλάσαμε το βιολογικό μας ρολόι. Πολλοί κόσμος έχει άγχος για την επόμενη μέρα, για το τι θα ξημερώσει, οπότε αυτές οι σκέψεις τον εμποδίζουν στο να κοιμηθεί. Πολλοί φαίνεται ότι έχουν μειωμένη συγκέντρωση και αποδοτικότητα. Έχουμε ένα άλλο σύμπτωμα της αναποφασιστικότητας και μείωση της επιθυμίας για εργασία. Η εργασία δεν εννοούμε μόνο την εργασία το επάγγελμα μας, αλλά η εργασία μπορεί να είναι ακόμα και το να γυμναστώ όσο μπορώ στο σπίτι και εκτός. Έχουμε το θυμό, σύγχυση ή ακόμα και πολλοί κόσμος φαίνεται ότι καταναλώνει περισσότερο αλκοόλ ή καπνών από πριν. Αυτά είναι τα γενικότερα συμπτώματα που μπορεί, και επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ο εγκλεισμός στο σπίτι και η κοινωνική αποστασιοποίηση σε όλον τον κόσμο. Μετά έχουμε έτσι λίγο αυτή η πανδημία συνδέεται με τα 5 στάδια ψυχικής κατάστασης που περνάμε όλοι όταν έχουμε έτσι μια απώλεια. Αυτή η απώλεια μπορεί να είναι η απώλεια ενός προσώπου ή η απώλεια χωρίς κάποιος από τον σύντροφο κλπ. Οπότε έχουμε αυτά τα στάδια της Kubler-Ross που στην αρχή είναι η άρνηση, μετά έχουμε το θυμό. Βασικά στην αρχή έχουμε ότι ο κόσμος αρνείται να συνειδητοποιήσει το γεγονός, την απώλεια. Εμείς τώρα, στην περίοδο της πανδημίας, μπορεί ο πλήσιος κόσμος να αρνείται να συνειδητοποιήσει και να αποδεχτεί την κατάσταση που συμβαίνει. Γι' αυτό και στην αρχή βλέπαμε ότι πολλοί κόσμος δεν τηρούσε τα διατάγματα. Μετά έχουμε το θυμό και τη διαπραγμάτευση. Ο θυμός είναι θυμώνουμε γιατί να συμβεί αυτό και έχουμε τσιπάζουμε κάποια συμπτώματα και συναισθήματα θυμού. Η διαπραγμάτευση είναι το επόμενο στάδιο όπου προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση. Μετά έχουμε την κατάθλιψη. Εντάξει, στις περιπτώσεις απώλειας ενός προσώπου, ναι, ο κόσμος μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα κατάθλιψης ή κατάθλιψη. Τώρα, στην περίοδο της πανδημίας, με το κατάθλιψη, εννοούμε ότι πολλοί μπορεί να παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα που έχω ήδη προαναφέρει, όπως ήταν η αϊπνία. Μπορεί κάποιοι να μην τρώνε καθόλου ή να τρώνε περισσότερο, ή είμαστε πιο ευερέθιστοι, θυμώνουμε. Είναι κάποια συμπτώματα της κατάθλιψης και στο τέλος έχουμε την αποδοχή. Εκεί που εύχομαι όλοι να φτάσαμε στο ότι αποδεχτήκαμε αυτή την κατάσταση, το τι συμβαίνει γύρω μας, αποδεχτήκαμε ότι θα είμαστε εγκλεισμένοι στο σπίτι, αποδεχτήκαμε ότι δεν θα βλέπουμε αγαπημένα μας άτομα, αποδεχτήκαμε ότι δεν θα πηγαίνουμε στην προπόνηση ή ότι κάποιοι σταμάτησαν τα πρωταθλήματα ή οτιδήποτε έπρεπε να αποδεχτούμε μέσω αυτής της περίοδου. Λοιπόν, μετά έτσι γράφω εδώ κάποιες πραγματικότητες που αφορούν την πανδημία. Είναι μια πραγματικότητα ότι η πανδημία έχει εισβάλλει και έχει αλλάξει τις ζωές όλου του κόσμου. Οι πλήστες διοργανώσεις, όπως και στην Καλαθόσφαιρα στην Κύπρο, έχουν ακυρωθεί ή ανασταλεί. Πολλοί αθλητές ζουν αποκλειστικά με τα εισοδήματα που εισπράττουν από τους χορηγούς τους ή από τον αθλητισμό. Άρα,
Φαίνεται ότι πολλοί κόσμοι έχουν πληγεί και οικονομικά. Η ψυχική υγεία τόσο των αθλητών όσο και των ανθρώπων που είναι γύρω από αυτούς είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να και θα επηρεάσει τα αρνητικά και θετικά κατά την περίοδο της επιστροφής μας. Σίγουρα και οι προπονητές έχουν επηρεαστεί και οι οικογένειες έχουν επηρεαστεί. Απλά θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε θετικά σε αυτήν την περίοδο. Πολύ πιθανόν οι πλήστοι να νιώθουν ότι τα συναισθήματα τους μεταβάλλονται όπως το roller coaster, αφού τη μια μέρα μπορεί να είμαστε καλά, την άλλη μέρα να έχουμε θυμό ή να έχουμε την επιθυμία να βγούμε έξω και δεν μπορούμε. Το άγνωστο πάντα μας φοβίζει και εννοείται ότι τα πρώτα μας συναισθήματα είναι άγχος, φόβος, πανικός, άγχος για το τι θα μας συμβεί, φοβούμαστε κάποιοι ότι θα χάσουν ξέρω εγώ, τη θέση τους σε μια ομάδα ή ότι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Εντάξει, στη χείριση κάποιοι έχουν πάθει, έχουν κάποια συμπτώματα πανικού. Σύμφωνα όμως με διάφορες έρευνες, γενικότερα χρειαζόμαστε περίπου 21 μέρες για να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Άρα εννοείται ότι οι πρώτες 3 εβδομάδες ενδεχομένως να ήταν δύσκολες σε αυτή την περίοδο του εγκλεισμού στο σπίτι. Το ίδιο όμως ισχύει και στην επιστροφή μας, δηλαδή ότι σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να περιμένουμε 3 εβδομάδες για να αλλάξει η κατάσταση και να σταθεροποιηθεί, λόγω του ότι σίγουρα όταν θα επιστρέψουμε η απόδοση μας κιόλας δεν θα είναι το ίδιο με το όταν είχαμε σταματήσει. Γενικότερα είναι μια ευκαιρία να δούμε πόσο ψυχολογικά θεκτικοί είμαστε ως αθλητές και ως ανθρώποι. Είναι μια δοκιμασία για όλους και σίγουρα μέσω αυτής της δοκιμασίας όλοι οι αθλητές θα πρέπει να φανούν ανθεκτικοί, να προσπαθήσουν να δουν όσο πιο θετικά γίνεται αυτή την κατάσταση και να μην επηρεαστούν ή να προσπαθήσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, διότι όσο πιο κάτω τους πάρει, μετά τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επανέλθουν, θα το δούμε και μετεπίτα στα υπόλοιπα slides. Άρα τώρα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την πανδημία. Έτσι ενδεικτικά έχω βάλει στο επόμενο slide κάτι που είναι στα guidelines γενικότερα, ότι θα πρέπει σε αυτή την περίοδο να είμαστε ενωμένοι, να γυμναζόμαστε, να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε και να δίνουμε. Τώρα θα τα εξηγήσω έτσι λίγο πιο αναλυτικά στα επόμενα slides. Γενικά θα πρέπει να προσέχουμε αυτή την περίοδο στο πώς διαχειριζόμαστε τα social media. Τα social media μπορεί να λειτουργήσουν και θετικά αλλά και αρνητικά σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, εννοείται ότι προσέχουμε το τι postάρουμε, αλλά και το τι διαβάζουμε. Κάτι που θα μιλήσουμε στο επόμενο slide, τα fake news ή τα real news. Δηλαδή, μέσα από τα social media, περισσότερος κόσμος τα χρησιμοποιεί και για να ενημερώνεται. Όμως, ξέρουμε ότι γενικότερα το κάθε site θα προστάρει κάτι σε μια είδηση που ενδεχομένως να μην είναι και αληθής. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και στο τι φιλτράρουμε, διότι εννοείται ότι μπορεί να μας επηρεάσει και αρνητικά μια είδηση που θα διαβάσουμε. Οπότε έτσι συνίσταται να μπαίνουμε να διαβάζουμε τις ειδήσεις 1 με 2 φορές την ημέρα. Γενικότερα και να μην πολύ χρησιμοποιούμε τα social media συνέχεια, διότι πολλοί κόσμοι προστάρει πράγματα στο Facebook, στο Instagram κλπ. Που ενδεχομένως θα μας επηρεάσουν αρνητικά. Και εκτός από αυτού, ξέρουμε ότι πολλοί χρόνος πάνω σε έναν κινητό ή σε ένα tablet ή σε έναν υπολογιστή δεν μας βοηθά να τα χρησιμοποιούμε συνέχεια. Μια έτσι οδηγία είναι ότι θα πρέπει να γυμναζόμαστε, να είμαστε active. Εννοείται ότι τώρα και με τα διαταγμάτα μας δίνεται η δυνατότητα να γυμναστούμε, είτε μέσα στο σπίτι μας, είτε εκτός, εννοείται όμως μέσα ή κάτω από τις οδηγίες των προπονητών μας. Ξέρω ότι υπάρχουν διάφοροι τώρα που ποστάρουν διάφορα είδη γυμναστικής, προγράμματα κλπ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το τι ακολουθούμε, στο τι
τι κάνουμε ως προς αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να τραυματιστούμε. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά εννοείται ότι το να γυμναζόμαστε είναι ένας πολύ καλός τρόπος και, στο να και ξέρουμε ότι όλη η γυμναστική μας βοηθά στο να παραχθούν οι κατάλληλες ορμόνες. Οπότε, και όταν έχουμε κατάθλιψη, αυτό που λέμε είναι ότι βγες έξω ή κάνε κάτι γυμνάστου, διότι βοηθά. Οπότε, σίγουρα θα πρέπει και ως αθλητές να γυμναζόμαστε. Ξέρω ότι πολλοί ή κάποιοι, και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά αθλητές, βλέπουν αυτή την περίοδο ως μια περίοδο διακοπών και λένε ότι εντάξει, δεν πειράζει, αφού έτσι οι αλλιώς μπορεί να ακυρώθηκαν ή να έχουν ανασταλεί οι προπονήσεις για μετά. Ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον χρόνο να ξεκουραστώ. Κάποιες μέρες ξεκούρασης, ναι, αλλά όχι σε μεγάλα διαστήματα, διότι όταν θα πάμε πίσω θα είναι μια επιπρόσθετη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε το να βρούμε την πίσω τη φυσική μας κατάσταση. Μετά, θέλω να δείξω το κομμάτι της ρουτίνας. Πάλι, πολλοί αθλητές έχουν χαλάσει τη ρουτίνα τους. Δεν κοιμούνται σωστά, δεν τρέφονται σωστά, επειδή θεωρούν ότι εντάξει, τώρα αφού είμαστε μακριά, τι πειράζει στο αν αργήσω να κοιμηθώ ή αν αργήσω ή αν δεν φάω σωστά. Δεν είμαστε αθλητές επιλεκτικά, είμαστε αθλητές όλον τον χρόνο. Δεν επιλέγω να είμαι αθλητής μόνο σε περίοδους που υπάρχουν αγώνες. Οπότε, είναι σημαντικό οι αθλητές να έχουν στο μυαλό τους ότι αν θέλουν να φτάσουν όσο πιο κοντά στην επιτυχία γίνεται, θα πρέπει να τρώνε και να κοιμούνται σωστά και να μην παρασύρονται, το να μην παρασύρονται με κεφαλαία, γιατί ξέρω ότι ιδιαίτερα οι νεαροί παρασύρονται από τους άλλους συνομιλικούς τους, που μπορεί να μένουν μέχρι αργά ή το να κάνουν πράγματα όλοι τους μαζί μέχρι αργά διαδικτυακά. Και αυτό σίγουρα δεν βοηθά τους αθλητές. Επίσης, μέσα στο κομμάτι της ρουτίνας και επιπρόσθετα έχουμε το διάβασμα. Είναι καλά να διαβάζουμε ή να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περίοδο θετικά στο να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε πράγματα είτε γύρω από το άθλημα μας, είτε πράγματα μέσω της για την αθλητική ψυχολογία ή για τη διατροφή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ένας αθλητής μπορεί να διαβάσει, γιατί εννοείται ότι με το να διαβάζουμε γινόμαστε σοφότεροι και εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα, tips, μετέπειτα όταν θα πάμε πίσω. Οπότε ένα θετικό αυτή τη κατάσταση είναι ότι έχουμε χρόνο να διαβάσουμε, ενώ προηγουμένως όλοι έλεγαν ότι ξέρεις, έχω σχολείο ή είμαι πολύ βαρημένο πρόγραμμα με τη δουλειά μου κλπ. Και δεν βρίσκω χρόνο. Τώρα όλοι μας, και αθλητές και μη και προπονητές, έχουν χρόνο να δουλέψουν τον εαυτό τους και να διαβάσουν, να επιμορφωθούν. Μετά έχουμε τη χρήση των ψυχολογικών τεχνικών. Η χρήση των ψυχολογικών τεχνικών είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι όλοι οι αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν, να χρησιμοποιούν τις ψυχολογικές τεχνικές. Μέσα στις ψυχολογικές τεχνικές είναι και η νοερή απεικόνηση. Είναι μια powerful, έτσι, μια πολύ δυνατή τεχνική που θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ή να ξέρουν να χρησιμοποιούν. Εντάξει, ένας αθλητικός ψυχολόγος μπορεί να καθοδηγήσει καλύτερα έναν αθλητή, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να κάτσει να ψάξει, να διαβάσει. Υπάρχουν στο διαδίκτυο πάρα πολλές πληροφορίες για την νοερή απεικόνηση. Είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν τώρα οι αθλητές, να κλείσουν τα μάτια τους, να φανταστούν ότι ξέρω, κάνουν προπόνηση ή ότι παίζουν έναν αγώνα, να δουν κάποια βίντεο τους και μετά να φανταστούν κάποιες στιγμές από τους αγώνες τους. Άρα είναι μια τεχνική που μπορεί να μας κρατήσει σε επαφή, να είμαστε πιο κοντά στο άθλημα μας, άρα όταν θα πάμε πίσω να μην δυσκολευτούμε. Να σημειώσω εδώ ότι αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται πολύ σε περίοδο τραυματισμών από τους αθλητές και πολλές έρευνες δείχνουν ότι ένας αθλητής που κατά την περίοδο που είναι τραυματισμένος κάνει νοερή απεικόνηση και έχει λιγότερο χρόνο, δηλαδή πάει πιο σύντομα πίσω στη δράση, αλλά είναι και σε καλύτερη κατάσταση όταν θα επιστρέψει. Οπότε η νοερή απεικόνηση συστήνεται πάρα πολύ στους αθλητές. Εγώ τη συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί ξέρω ότι η χρήση της θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μετά, θέτω εδώ το κομμάτι της στοχοθεσίας. Είναι μια καλή περίοδος. Όλοι οι αθλητές
και εμεί και προπονητέ κλπ. Έτσι λίγο να δουν του στόχου του, να του γράψουν κάτω, αν του έχουν ήδη γραμμένου, να του αξιολογήσουν ή να του επαναξιολογήσουν, να δουν τι έκαναν, τι πέτυχαν, τι δεν πέτυχαν, τι πήγε λάθο, τι δεν πήγε λάθο, και έτσι λίγο να του ξαναδουλέψουν, ώστε θα πάνε πίσω. Εννοείται ότι για όλου άλλαξαν οι στόχοι. Και για του αθλητέ που ήταν να πάνε στου Ολυμπιακού Αγώνε, η Ολυμπιάδα μεταφέρθηκε ένα χρόνο μετά. Άρα, όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε τους στόχους μας. Χρειάζεται, για να μην έχουμε μετά άγχος ή να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση μας κλπ. Άρα, και όσοι δεν είχαν στόχους, είναι μια καλή περίοδο να κάτσουν, να βάλουν κάποιους στόχους κάτω, ούτως ώστε να βγουν σοφότεροι μέσα από αυτό. Μετά, έχω βάλει εδώ το κομμάτι του παραμένω θετικός. Εννοείται ότι και στα συμπτώματα που έχω παραθέσει στην αρχή που μας προκαλεί αυτή ο εγκλεισμός στο σπίτι, πολλές φορές μπορεί να έχουμε ανησυχία, μπορεί πολλές φορές να έχουμε κάποια σωματικά συμπτώματα. Εκεί όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αναπνοές. Ξέρουμε ότι οι αναπνοές βοηθούν, ή μπορώ να το πω εγώ τώρα, ότι βάσει της βιβλιογραφίας οι αναπνοές βοηθούν στα σωματικά συμπτώματα που μπορεί να έχουμε από το άγχος. Οπότε μπορούμε, εννοείται, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές των αναπνών, αλλά και του να παραμείνω θετικός αφορά το να μάθω να αλλάζω τις σκέψεις μου από αρνητικές και να τις κάνω θετικές, αλλά κυρίως και στο να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση, διότι αν δεν αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση, σίγουρα θα στριφογυρίζουν στο μυαλό μας πάρα πολλές αρνητικές σκέψεις. Οπότε αποδεχόμαστε την κατάσταση και μετά προσπαθούμε να έχουμε να αλλάζουμε τις αρνητικές μας σκέψεις και να τις κάνουμε θετικές. Πάλι υπάρχει τρόπος που ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο ή αθλητή, αλλά έτσι λίγο το διαδίκτυο πάλι έχει προχωρήσει, οπότε μπορεί να μας βοηθήσει στο να μάθουμε κάποια πράγματα. Άρα είναι σημαντικό να είμαστε ήρεμοι για να παραμείνουμε θετικοί. Το άλλο σημαντικό είναι, νομίζω όλοι το κάνουμε, αλλά να το τονίσουμε, ότι διατηρούμε την επικοινωνία με τους γύρω μας, δεν αποξενωνόμαστε, απομονωνόμαστε, μένουμε στο σπίτι, αλλά είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε θετικά την τεχνολογία, ώστε να επικοινωνούμε με τα δικά μας άτομα, με τα αγαπημένα άτομα, ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ ξέρω ότι όλοι αυτή την περίοδο χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες, είτε για σεμινάρια, είτε για επικοινωνία με τους προπονητές, είτε για online προπονήσεις. Οπότε χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο θετικά, ώστε να επικοινωνούμε με τον κόσμο γύρω μας. Μπορεί να χτίσουμε κάποιες φιλίες ή να επικοινωνήσουμε με άτομα που έχει καιρό να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Οπότε δεν χάνουμε επαφή. Είναι και ένας τρόπος να περάσει έτσι λίγο η μέρα μας, όταν είμαστε όλη μέρα στο σπίτι. Οπότε είναι σημαντικό να κρατήσουμε επαφή. Τώρα θα σας μιλήσω λίγο για την επαναφορά στην προπόνηση. Λοιπόν, σίγουρα στην αρχή ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε έτσι διάφορες δυσκολίες, αφού είμαστε ήδη σχεδόν ένα μισή μήνα μακριά από προπονήσεις. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι φυσιολογικό, γιατί στην αρχή θα δυσκολευτούμε. Εννοείται ότι οι προπονητές το ξέρουν αυτό και είμαι σίγουρη ότι θα αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά τους. Απλά θα πρέπει να διαχειριστούμε τις σκέψεις μας, να μην μας πνίξουν αρνητικά. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή και εννοείται ότι δεν βιαζόμαστε να συμμετέχουμε σε αγώνες. Κατ' ουδένα λόγο δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να πάμε πίσω στους αγώνες έτσι άμεσα, διότι δεν θα είμαστε έτοιμοι και εκεί θα έχουμε άλλες αρνητικές συνέπειες. Και έτσι θα πρέπει η επαναφορά μας και στην προπόνηση και στους αγώνες να γίνει σιγά σιγά, χωρίς βιασύνη. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό, πρέπει να γίνει σιγά σιγά, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τραυματισμούς. Σίγουρα όλοι οι γυμναστές προπονητές το ξέρουν και το αντιλαμβάνονται. Το λέω όμως και στους μικρούς αθλητές που ενδεχομένως έτσι να ενθουσιαστούν, που θα είναι ελεύθεροι να πάνε στην προπόνηση. Χρειάζεται να υπάρχει παν μέτρων αρίστων, να είμαστε προσεκτικοί. Και επίσης υπάρχει και κίνδυνος για burnout και ψυχολογικά. Ενδεχομένως, αν κάποιος τον επηρεάσει αρνητικά, ότι δεν τα πάει καλά ή ότι δυσκολεύεται, μπορεί να έχει πολλές αρνητικές σκέψεις, αλλά και σωματικά πρέπει να το κάνουμε step by step, βήμα-βήμα, διότι μπορεί μετά να έχουμε έτσι λίγο αντίθετα αποτελέσματα.
Άρα πρέπει όλοι οι αθλητές να έχουν υπομονή, όπως είχαν υπομονή τόσο καιρό στο σπίτι, να έχουν και υπομονή με το που θα γυρίσουν πίσω στις προπονήσεις. Οπότε έτσι κλείνω με κάτι, με ένα μικρό μήνυμα, ότι μπορούμε να δούμε αυτή την περίοδο σαν μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, σαν μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τους στόχους μας, να κερδίσουμε χρόνο στο κομμάτι της προσωπικής μας ανάπτυξης, γιατί πολλοί κόσμοι έλεγαν ότι δεν είχε χρόνο στο να δουλέψει τον εαυτό του mentally, διανοητικά. Έτσι θα μπορούμε να δουλέψουμε τον εαυτό μας και στο κομμάτι της διαχείρισης και σίγουρα, γιατί πολλά πράγματα μας κρατούσαν πίσω από καλή απόδοση και επίδοση, οπότε μπορούμε τώρα να δούμε αυτή την ευκαιρία που μας δόθηκε ως κάτι, ως ένα δώρο για να γυρίσουμε πίσω σοφότεροι και πιο δυνατοί. Αυτά από εμένα, μένουμε σπίτι. Σας ευχαριστώ και είμαι εδώ τώρα για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να μας κάνετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θάλια, για τα όσα πολύ όμορφα μας είπες. Έχουν μαζευτεί κάποιες ερωτήσεις, κάποια χαιρετίσματα. Έχουν γεννηθεί κιόλας και νέες απορίες, θεωρώ. Ξεκινώ από τον Γιώργο Καραμουσαλίδη και τον Λεωνίδα τον Καλιάνο και την Άντρη Κωνσταντίνου και την Αναζήτη, οι οποίοι όλοι στέλνουν χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα σας στέλνει και ο Μάριος ο Αναξαγόρου, ο πολύ φίλος μας. Μπράβο στη Θάλια, γιατί πρώτα απ' όλα είναι καλός άνθρωπος και δεύτερον είναι πολύ καλή και σωστή επαγγελματίας. Έχει δύο ερωτήσεις ο Μάριος. Η πρώτη είναι, λέει, άλλο αθλούμενος και άλλο αθλητής επαγγελματίας. Ποια είναι η διαφορά και πόσο επηρεάζει τον καθένα, γιατί είναι μεγάλη διαφορά τους. Εντάξει, είναι όντως διαφορετικό το να είσαι επαγγελματίας από μη επαγγελματία, αλλά εγώ τα βάζω έτσι λίγο στον ίδιο παρονομαστή, γιατί είναι αυτό που συζητούσαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ότι κάποιος σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας αθλητής, αν θέλει να φτάσει ψηλά. Οπότε οι συμβουλές μου είναι οι ίδιες και στους μικρούς που δεν είναι επαγγελματίες. Αν όντως θέλουν να καταφέρουν να πάνε ψηλά στην καλαθόσφαιρα, ενώ στο να φτάσουν σε ένα ψηλό επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα να συμπεριφέρονται επαγγελματικά. Το κομμάτι είναι το επαγγελματικά, το λέω και ως προς το κοιμάμαι σωστά, τρέφομαι σωστά. Δεν είναι ότι τώρα επειδή δεν έχω σχολείο ή δεν έχω προπονήσει, σταματώ να διαβάζω ή σταματώ να προπονούμε ή σταματώ να κάνω όλες τις σωστές καλές συνήθειες. Έτσι κι αλλιώς είναι αυτά που ξεχωρίζουν τους επαγγελματίες από τους μη επαγγελματίες αθλητές. Τώρα, σίγουρα οι επαγγελματίες αθλητές έχουν πληγεί περισσότερο, γιατί φαντάζομαι και οικονομικά έχουν πληγεί. Είναι το επάγγελμα τους, ενώ δουλεύουν για αυτό. Θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις στο οικονομικό κομμάτι. Άρα, είναι οι ίδιες οι συμβουλές μου και στους επαγγελματίες αθλητές, ότι θα πρέπει να διατηρήσουν κάποιες ρουτίνες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποιες τεχνικές να το διαχειριστούν. Απλά, επειδή τον Μαρίο το ξέρω και προσωπικά και δουλεύει με παιδιά, είναι αυτό που εγώ συστήνω οι προπονητές να περάσουν στο μυαλό των μικρών. Ότι αν θέλεις όντως κάποτε να φτάσεις κάπου, οτιδήποτε είναι αυτό στη ζωή σου, θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι από μικρή, να μάθεις κάποιες αρχές από μικρή ηλικία. Οπότε, εύχομαι να απάντησα την ερώτηση του Μάριου, την πρώτη ερώτηση, νομίζω, του Μάριου. Έχει ακόμα δύο τελικά. Τρεις είναι οι ερωτήσεις του. Η δεύτερη λέει, η στεναχώρια από την κατάθλιψη πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ποια είναι η διαφορά τους? Η κατάθλιψη είναι κάτι πιο βαθύ. Ορίζεται ως μια διαταραχή στο κομμάτι της ψυχολογίας. Χρειάζεται να υπάρχουν κάποια κριτήρια που θα πρέπει να κάνει meet, να έχει ο άνθρωπος που έχει την κατάθλιψη και κάποιος ειδικός θα διαγνώσει τον άνθρωπο που έχει κατάθλιψη. Χρειάζεται αυτά τα συμπτώματα, αν θυμάμαι σωστά, να τα έχουμε 3 με 6 μήνες. Αλλάζω συνέχεια τα κριτήρια διάγνωσης, οπότε εγώ δεν δουλεύω με αυτούς τους πληθυσμούς, αλλά έναν περίπου ξέρω ότι κάποιος για να έχει κατάθλιψη θα πρέπει να τα έχει καιρό αυτά τα συμπτώματα συνεχομένα. Ενώ η στεναχώρια διαρκεί κάποιες μέρες ή μια μέρα ή κάποιες ώρες, οπότε είναι κάτι διαφορετικό και δεν έχει όλα τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στεναχωρεμένος, αλλά να μπορώ να κοιμηθώ. Μπορεί να είμαι στεναχωρεμένος, αλλά να τρώω σωστά.
Είμαι στεναχωρημένος, αλλά μπορώ να δουλέψω. Ενώ να κάνω κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μου. Κάποιοι που έχουν κατάθλιψη και δεν το δουλεύουν. Ενδεχομένως, εν τω μεταξύ, κάποιος που έχει κατάθλιψη να πρέπει να ακολουθήσει και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Κάποιος που έχει κατάθλιψη και δεν ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή ή δεν το δουλεύει με κάποιο ψυχολόγο, μπορεί να είναι για μέρος κλεισμένος στο δωμάτιο του. Να μην κάνει μπάνιο, να μην τρέφεται σωστά, να κοιμάται συνέχεια ή να μην κοιμάται. Οπότε είναι έτσι πιο extreme τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε σχέση με τη στεναχώρια που είναι κάτι που μπορεί να διαρκέσει κάποιες ώρες έως, ξέρω εγώ, κάποιες μέρες. Αυτό για τη Και η τρίτη διαφορά. ερώτηση του Μάριου λέει την ψυχική ατοχή. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε? Είναι κάτι... Λοιπόν, η ψυχική αντοχή είναι κάτι που δεν μπορείς να το χτίσεις από τη μια μέρα στη άλλη. Χρειάζεται αρκετή δουλειά. Χρειάζεται αρκετό σκόπο, συνειδητή προσπάθεια. Λέμε να αντέχω ψυχικά ή να είμαι ανθεκτικός, είναι κάπως αυτό που είχα πει στο να είμαι ανθεκτικός, αλλά εννοείται ότι πάρα πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ψυχική αντοχή. Και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η προσωπικότητα και η αυτοπεποίθηση και οι προηγούμενες μας εμπειρίες. Απλά χρειάζεται και ο κάθε ένας από εμάς να το δουλέψει αυτό. Δηλαδή, ξέρω κόσμον οι αθλητές που δεν δουλεύουν συνειδητά. Θα πάνε στην προπόνηση, θα κάνουν την προπόνηση χωρίς στόχους και απλά θα είναι πιο ευάλωτοι, δεν θα έρθει μια αποτυχία, ενώ κάποιος που θέλει να χτίσει την ψυχική αντοχή θα δει αυτή την αποτυχία ως ένα challenge. Και θα κάτσει, θα πάει στο σπίτι του να πει γιατί δεν πήγα καλά, τι πήγε λάθος, να βάλει ξανά τους στόχους του, να αξιολογήσει τους στόχους του. Θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Οι αθλητές που θέλουν να χτίσουν την ψυχική αντοχή, εστιάζονται στον εαυτό τους και όχι στους άλλους, δεν φταίνε, για παράδειγμα, τον καιρό, το γήπεδο, τον διαιτητή ή ούτω καθεξής. Ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι ο αντίπαλος και τι κουβαλά, τέλος πάντων, η ιστορία της ομάδας. Θα ενδιαφερθούν πως ήδη μπορούν να ελέγξουν τη δική τους απόδοση. Και αυτό είναι κάτι που το είχε πει και ο Μάικλ Φέλπς, ένας σπουδαίος κολυμπητής, ότι δεν μπορώ να ελέγξω το πώς θα κολυμπήσει ο άλλος. Δεν μπορώ να ελέγξω πόσο γρήγορα θα κολυμπήσει ή τι προετοιμασία έχει κάνει. Μπορώ να ελέγξω όμως το δικό μου αυτό. Μπορώ να ελέγξω τη δική μου προπόνηση. Μπορώ να ελέγξω τα δικά μου συναισθήματα. Άρα, αν θέλω εγώ να τα καταφέρω, θα πρέπει να ελέγξω το δικό μου αυτό για να επικεντρωθώ στο δικό μου αυτό. Οι περισσότεροι όμως μη ψυχικά ανθεκτικοί ανθρώποι και αθλητές ασχολούνται με όλα τα γύρω και αφήνουν τον εαυτό τους στο τέλος. Πολύ σωστό. Έχουμε μία ερώτηση από την Άντρη. Ο γιος μου 12 ετών, καλαθοσφαιριστής, πολύ ενεργητικό παιδί. Βασανίζεται από την αϋπνία που έχετε αναφέρει. Έχει βγει εκτός προγράμματος, δεν ξοδεύει την ενέργειά του, οπότε δεν κουράζεται. Έχετε κάποια εισήγηση, κάποια τεχνική? Είναι κάτι που δουλεύεται και long term, λέει. Λάθος, δεν το επόμενο. Νομίζω ότι, εντάξει, τα περισσότερα παιδιά βασανίζονται τώρα από αϋπνίες ή έχουν χαλάσει το ρολόι τους που λέμε, το πώς κοιμόντουσαν. Θα πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να ξεκινήσει να κοιμάται λίγο πιο νωρίς. Ξέρω εγώ, αν κοιμάται η ώρα 2, να το κάνει 1,5, μετά 1, μετά 12,5, να μην πάει από τις 2 στις 10 ή στις 11, σταδιακά. Αλλά θα πρέπει και το πρωί να ξυπνά σταδιακά πιο νωρίς. Λοιπόν, είναι μια τεχνική αυτό. Δεν ξοδεύει την ενέργειά του. Εντάξει, όλα τα παιδιά δεν ξοδεύουν την ενέργειά του. Αλλά μπορεί να ξοδέψει την ενέργειά του με άλλον τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να κάνει όσον προπονήσει να κάνει πριν, αλλά μπορεί να κάνει κάποια πράγματα στο σπίτι, να ξεκινήσει να διαβάζει. Γιατί περισσότερα παιδιά ξέρω ότι ούτε διαβάζουν. Ενώ δεν εννοώ να διαβάζουν μόνο μαθήματα του σχολείου. Μπορεί να ξεκινήσει να διαβάζει ένα βιβλίο, κάτι, να προσπαθήσει να ξοδέψει την ενέργειά του στο να σκεφτεί κάποια πράγματα. Επειδή ξέρω ότι περισσότερα παιδιά τώρα βλέπουν Netflix και διάφορα τέτοια ταινίες ή δεν δουλεύουν επικοδομητικά. Άρα μια συμβουλή που θα του έδινα, που θα έδινα στο παιδί και στη μητέρα, είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά να κοιμάται πιο νωρίς, να ξυπνά πιο νωρίς και να βάζει
Κάτι άλλο που θα μπορούσαν να κάνουν όλοι οι αθλητές και το παιδί αυτό, να κάνουν ένα πρόγραμμα της ημέρας. Από τις 9 μέχρι τις 10 θα διαβάσω, από τις 10 μέχρι τις 12 θα κάνω αυτό, 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 να έχει ένα πρόγραμμα και να προσπαθεί να το τηρεί. Οπότε μέχρι το βράδυ και θα είναι κουρασμένος και θα προσπαθήσει να διορθώσει το θέμα αυτό με τον ύπνο. Έρχεται να κολλήσει λίγο στο θέμα της ρουτίνας που έθεσες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Είναι πολύ σημαντικό. Μια ρουτίνα. Δεν νομίζω ο να Σοφοκλής ρωτά κάτι, συγγνώμη, να μας ξεκαθαρίσει ναι. αν αυτό οφείλεται στο ότι σκέφτεται κάτι, αλλά νομίζω είναι ότι απλά δεν είναι τόσο, δεν σπαταλά την ενέργεια του και δεν κοιμάται. Οπότε η ρουτίνα θα βοηθήσει. Απλά αυτό για παρέχεια. Βέβαια, βέβαια. Ο Σοφοκλής ρωτάει αν οι αθλητές γενικά πρέπει να δουλεύουν με ψυχολόγο μόνο λίγο πριν τους αγώνες ή είναι κάτι που δουλεύεται σε long term. Πολύ εύστοχη ερώτηση, διότι παρατηρείται συχνά ή παρατηρώ συχνά εγώ τουλάχιστον προσωπικά που δουλεύω με αθλητές ότι πολλοί θυμούνται να έρθουν στον αθλητικό ψυχολόγο ξέρω, μια εβδομάδα πριν από τους αγώνες. Εντάξει, η καλαθοσφαίρα που συζητάμε τώρα είναι συχνά, κάθε εβδομάδα σχεδόν. Αλλά πολλοί αθλητές έχουν αυτό το σύστημα που θέλουν να θυμούνται ότι έχουν κάποιο θέμα ή θέλουν να έρθουν κοντά πριν από αγώνες στον αθλητικό ψυχολόγο, γιατί νιώθουν ότι θα κάνουμε quick fix, θα δουλέψουμε έτσι άμεσα κάτι και θα δούμε ένα αποτέλεσμα. Δεν δουλεύει έτσι η συνεργασία με έναν αθλητικό ψυχολόγο, διότι όπως χτίζουμε στο σώμα και πάμε, ξέρω εγώ, κάνουμε προπονήση καθημερινά και έχουμε και μια προετοιμασία, έτσι έχουμε και την προετοιμασία στο ψυχολογικό κομμάτι. Άρα, αν κάποιος θέλει να δουλέψει κάποια πράγματα για να είναι έτοιμος για τους αγώνες, θα πρέπει να ξεκινήσει από πριν να έρθει να συνεργάζεται με έναν αθλητικό ψυχολόγο, ώστε να είναι έτοιμος στην αγωνιστική δράση. Εντάξει, επίσης κάτι άλλο παρατηρώ ότι κάποιοι μόλις δουν έτσι κάποια μικρά αποτελέσματα σταματούν, αλλά μετά θα ξανάρχονται πίσω γιατί δεν έβαλαν τις βάσεις, ενώ χρειάζεται κάποιος να έχει έτσι, έστω μια φορά το μήνα, κάθε 1,5 μήνα επαφή με τον αθλητικό ψυχολόγο, διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν ενδιάμεσα σε αγώνες κλπ. Και εντάξει, ας μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό όλες οι ομάδες, ακαδημίες και αθλητές έχουν μόνιμα συνεργασία με αθλητικούς ψυχολόγους. Βεβαίως. Ο Κώστας Κωνσταντίνου ρωτάει αν ένας αθλητής που έχει βάλει στόχους αλλά δεν μπορεί να κοντρολάρει τον εαυτό του όσον αφορά το θέμα της διατροφής, τι θα του συστήνατε να κάνει για να το ξεπεράσει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο αθλητής ή αυτός ο άνθρωπος που μας λέει ο κύριος Κωνστάς εδώ δουλεύει με διατροφολόγο. Σίγουρα ένας διατροφολόγος είναι πιο ειδικός από εμένα να συμβουλεύσει. Απλά στο κομμάτι της διατροφής ξέρω ότι πολλοί το βρίσκουν δύσκολο στο να την ακολουθήσουν. Αυτό, πάντα αυτό που εισηγούμε εγώ στους αθλητές είναι να το συζητήσουμε με τον διατροφολόγο, ίσως να αναπροσαρμόσουν κάπως τη διατροφή, να μην είναι τόσο strict για να μπορέσει απλά ο αθλητής να εκπαιδευτεί στο πώς τρώω σωστά, τι τρώω σωστά κλπ. Τώρα, αν κάποιος πρέπει, ξέρω, να χάσει κάποια κιλά κλπ, ενδεχομένως πάλι να πρέπει να αναπροσαρμόσει το στόχο. Μπορεί να τους έβαλε πολύ αυστηρούς και να χώνεται και να πιέζεται, έτσι να το βρίσκει πιο δύσκολο στο να δει αποτελέσματα. Οπότε, σίγουρα χρειάζεται συμβουλή από διατροφολόγο. Σίγουρα θα πρέπει να ενημερώσουν τον διατροφολόγο ότι έχουν αυτή τη δυσκολία και μαζί θα βρουν σίγουρα μια λύση. Ο Σωτήρης ο Ζουμπουλιάς σας στείλει μια ερώτηση τώρα. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον φόβο πριν από τους αγώνες και πώς δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή, ώστε έτσι να μην φοβούνται οι αθλητές πριν από αγώνες, να είναι συγκεντρωμένοι και πώς θα διαχειριστούμε το άγχος τους. Ωραία. Το άγχος είναι ένα από τα πιο συχνά θέματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές και μικροί και μεγάλοι. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που δεν αγχώνεται. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν αγχώνονται, απλά δεν το αναγνωρίζουν. Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι υπάρχει το σωματικό και το γνωστικό άγχος. Το σωματικό είναι τα σωματικά συμπτώματα που έχουμε στο σώμα μας, ενώ το γνωστικό άγχος είναι οι σκέψεις που έχουμε όσον αφορά, για παράδειγμα, τον αγώνα. Οπότε εκεί, στα σωματικά συμπτώματα, όπως έχω αναφέρει,
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δουλεύουμε με τις αναπνοές που είναι διαφραγματικές, εισπνέουμε από τη μύτη, εισπνέουμε από το στόμα αργά. Είναι κάτι που θα πρέπει να δουλέψουν οι αθλητές από την προπόνηση, ανεξάρτητα δεν έχουν άγχος. Λοιπόν, διότι πολλοί περιμένουν ότι θα έχω άγχος για να κάνω κάτι. Όχι, δουλεύει διαφορετικά. Εφαρμόζω κάποιες τεχνικές από την προπόνηση, ούτως ώστε όταν θα έρθει το άγχος να είναι πιο αυτοματοποιημένη η αντίδραση μου. Οπότε, τις αναπνοές θα πρέπει όλοι οι προπονητές να τους τις βάλουν σαν μέρος της προπόνησης. Παράδειγμα, πριν ρίξουν κάποιες ελεύθερες βολές, μπορεί πριν το κάνουν στην προπόνηση να τους βάλουν να κάνουν μια-δυο αναπνοές για να το έχουν στο μυαλό τους. Άρα, την επόμενη φορά που θα έχουν να ρίξουν ελεύθερες βολές, να κάνουν τις αναπνοές τους. Μετά το κομμάτι των σκέψεων, πολλοί παράγοντες μπορεί να επιφέρουν αρνητικές σκέψεις στους αθλητές. Ξεκινώ από τους γονείς. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο οι γονείς. Τώρα, μην το ανοίξω έτσι να συζητήσω πολύ, αλλά σίγουρα οι γονείς, αν έχουμε γονείς που μας ακούνε, ξέρω ότι συζητούν στο αυτοκίνητο πριν πάνε στον αγώνα, μετά από τον αγώνα, στην προπόνηση κλπ. Άρα, πολλοί αθλητές αγχώνονται ότι θα πρέπει να ικανοποιήσω είτε τον προπονητή μου είτε τους γονείς μου που με βλέπουν, γιατί μπορεί μετά, ξέρω εγώ, να μου κάνουν ολόκληρη την κριτική κλπ. Άρα, προσπαθούμε να μειώσουμε τη σημαντικότητα του αποτελέσματος και να αυξήσουμε τη σημαντικότητα της καλής απόδοσης. Εξηγούμε στα παιδιά, όχι πριν από τον αγώνα ή την ημέρα του αγώνα, αλλά από καιρό πριν, ότι εμάς ο στόχος μας είναι η καλή απόδοση και αν έχω καλή απόδοση, θα έρθει και το αποτέλεσμα. Άρα, προσπαθούμε με τον τρόπο μας να τους αλλάξουμε τις αρνητικές τους σκέψεις. Εννοείται ότι πρώτα θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να τις αναγνωρίσουν. Άρα, μέσα από μια κουβέντα που θα κάνουν με τα παιδιά. Λέω παιδιά γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν περισσότερο πρόβλημα. Ξέρω ότι και οι μεγάλοι αθλητές έχουν, αλλά αυτοί νομίζω ότι είναι πιο έτσι, εύκολο να το ψάξουν, να πάνε σε κάποιον ειδικό, θα καταλάβουν ότι είναι κάτι σημαντικό. Ενώ τα παιδιά πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το αναγνωρίζουν. Γι' αυτό. Και νομίζω είχε και ένα δεύτερο σκέλος η ερώτηση. Τι ήτανε... Πώς δημιουργείς νοοτροπία νικητή, έτσι ώστε να μην φοβούνται οι αθλητές πριν τους από τους αγώνες. Ωραία. Η νοοτροπία νικητή. Νοοτροπία νικητή. Νομίζω ότι το να νικήσω είναι ένας λόγος που θα μου προκαλέσει άγχος. Άρα, σίγουρα ξεκινούμε σταδιακά από την καλή απόδοση και φτάνουμε στο άγχος. Είχα πει προηγουμένως, συγγνώμη, το αποτέλεσμα. Είχα πει προηγουμένως ότι... το ξέχασα. Κάτι ήταν να πω που είχα πει πριν. Ότι πρέπει να το δουλεύουμε συχνά με ρουτίνες, την προπόνηση. Είναι κάτι άλλο σημαντικό αυτό. Και το να νικήσω θεωρώ ότι είναι το τελευταίο κομμάτι του puzzle. Άρα, αν ένα παιδί έρχεται στην προπόνηση ή στον αγώνα για να ικανοποιήσω τον προπονητή μου ως προς την νίκη, σίγουρα αυτό θα το προκαλεί άγχος. Άρα, βάζουμε μικρούς εφικτούς στόχους, ατομικούς στόχους στο κάθε αθλητή, ούτως ώστε να νιώθουν ότι μέσα στον αγώνα θα καταφέρω να πετύχω αυτόν τον στόχο. Άρα, αν τον πετύχω, σίγουρα θα έχω καλή απόδοση, άρα θα βοηθήσω την ομάδα μου. Σίγουρα δουλεύουμε σιγά-σιγά, ενώ χτίζουμε σιγά-σιγά. Αν δούμε τώρα ότι τα πράγματα είναι έτσι... ακραία, θα παραπέψουμε τον αθλητή σε κάποιον ειδικό για να τον βοηθήσει ή τους αθλητές. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι αν ένας αθλητής είναι αγχωμένος, το πιο πιθανό ή δύο-τρεις, το πιο πιθανό θα κολλήσουν ολόκληρη την ομάδα. Οπότε εμείς προσπαθούμε από την αρχή της χρονιάς να τους δουλέψουμε σιγά-σιγά σε αυτόν το κομμάτι. Εύχομαι να απάντησα την ερώτηση του κ. Σωτήρη. Επανέρχεται η Άντρη λέγοντας πως θεωρώ πως όντως το άγχος παίζει ρόλο. Τα παιδιά το βιώνουν, αν και δεν το δείχνουν πάντα. Τα ίδια σκεφτόταν και ίδια με αυτά που είπες και εσύ, Τάλια, αλλά είναι χρήσιμο να το ακούσει και από μια ειδικό. Ενισχύει το επιχείρημα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο Αλέξανδρος Σταθόπουλος λέει κάποιες φορές εμείς οι προπονητές μεταφέρουμε ένα άγχος στην ομάδα χωρίς να το καταλάβουμε. Ξεκινάμε από εμάς τους ίδιους και μετά κοιτάζουμε να χειριστούμε την ομάδα. Μία ερώτηση και η άλλη είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ναι, το είχα ξεχάσει. Πολύ σωστή η επισήμανση. Πολλές φορές εγώ βλέπω ότι οι προπονητές ήδη έχουν άγχος για το τι θέλουν να κερδίσει τον αγώνα η ομάδα.
Και εννοείται ότι και το body language τους, ο τρόπος που μιλούν είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που κάνουν στην προπόνηση, τον τρόπο που μιλούν στην προπόνηση ή το πώς συμπεριφέρονται στην προπόνηση. Άρα, ένα παιδί αυτόματα αντιλαμβάνεται ότι ο προπονητής του είναι νευρικός ή έχει άγχος και του το μεταφέρει. Οπότε, ο ίδιος ο προπονητής θα πρέπει να κοιτάξει και να δει ποιος είναι ο στόχος του. Στόχος μου στο αναπτυξιακό είναι να βελτιώσω αυτά τα άτομα, να τα κάνω καλύτερα και αφήνω τα πρωταθλήματα στην άκρη, να έρθουν καλώς. Πολλές φορές οι προπονητές μπερδεύονται στο να κερδίσουν επιτυχίες, πρωταθλήματα για να το διαφημίσουν και να έρθουν περισσότεροι αθλητές στην Ακαδημία κλπ. Άρα εκεί χάνουμε την ουσία, με το μεταφέρουμε στους αθλητές και μετά είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα ξεκινά και από τους προπονητές. Είναι αυτό που είχα πει και γονείς και προπονητές. Οι γονείς θα πρέπει να περιοριστούν στη δουλειά τους, να φέρνουν τα παιδιά εθάρρυνση, διατροφή κλπ. Αλλά δεν κάνουν τους προπονητές και δεν μπερδεύουν τους ρόλους γενικά. Οι προπονητές ήδη θα πρέπει να κοιτάξουν ποιος είναι ο στόχος τους. Στο αναπτυξιακό, ο στόχος μας είναι να βελτιώνουμε τους αθλητές. Ξέρω ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες. Άρα, ας το δούμε και σαν μια ευκαιρία μέσα από την ενασχόληση τους με τον αθλητισμό, να χτίσουμε σωστούς χαρακτήρες, να καλλιεργήσουμε πνευματικά κάποια πράγματα. Γιατί έτσι είναι μια ευκαιρία αύριο που θα βγουν στον έξω κόσμο να είναι πιο έτοιμοι και να έχουμε πιο σωστούς ανθρώπους. Με το να ασχολούνται με τον αθλητισμό, μένουν μακριά από άλλα πολλά. Άρα, ας το δούμε γι' αυτό, ας δούμε τον ρόλο μας και από αυτήν την πλευρά. Και στο τέλος της ημέρας, κάποιος, αν θα καταλήξει να γίνει επαγγελματίας, αθλητής, καλαθοσφαιριστής ή οτιδήποτε, θα το βρει. Άρα, θεωρώ ότι και οι προπονητές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν λίγο τον ρόλο τους σε αυτήν την κατάσταση και αν έχουν το δικό τους άγχος να το κοιτάξουν και δεν μπορούν να το διαχειριστούν, να το κοιτάξουν με κάποιον ειδικό. Εγώ πάντως συμβουλεύω πάρα πολλούς προπονητές, οπότε δεν είναι ταμπού, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό κατά την άποψή μου. Επανέρχεται ο Μάριος ο Αναξιαγόρου. Προσωπικά, σαν αθλητής, έκανα και τώρα σαν προπονητής, κάνω νοερή προπόνηση καθημερινά 5 με 10 λεπτά πριν ξεκινήσω την προπόνηση. Το ίδιο κάνω και όταν πέφτει για ύπνο, 30 λεπτά πριν. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους αθλητές και σε ποιο επίπεδο? Όλοι οι αθλητές, όπως είχα πει και προηγουμένως, ότι όλοι οι αθλητές θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνική της νοερής απεικόνησης. Η νοερή απεικόνηση έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Από το να βοηθήσει κάποιον που έχει γενικό άγχος, όχι μόνο αθλητή, γενικά εννοώ κάποιον άνθρωπο, στο να βοηθήσει κάποιον αθλητή να φανταστεί νοερά την κούρσα του πριν τρέξει ή πριν μπει να παίξει κλπ. Σε μικρές ηλικίες, από μικρές ηλικίες θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν σιγά σιγά την νοερή απεικόνηση και όσο να ανεβαίνουμε πάνω προς το επαγγελματικό θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά η χρήση της, με πιο πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή, μπορεί στο επαγγελματικό κάποιος καλαθοσφαιριστής να είναι στον πάγκο πριν μπει μέσα, να βλέπει τον εαυτό του να ρίχνει ελεύθερες βολές. Μπορεί να βλέπει το βίντεο του από τον αγώνα, κάποια λάθη που έκανε και η νοερή απεικόνηση να διορθώνει τα λάθη του. Ενώ ένα παιδί, ξέρω ότι τα περισσότερα παιδιά λένε ότι δεν έχουν χρόνο κλπ. Ας το περιορίσουμε στο να κάνουν τα βασικά της νοερής απεικόνησης, που είναι να κλείσουν τα μάτια τους και να φανταστούν, για παράδειγμα, ένα άδειο γήπεδο καλαθόσφαιρας και ότι είναι εκεί μέσα και παίζουν ή βλέπουν τα άλλα παιδιά και παίζουν. Και σιγά σιγά να το εξελίξουν. Λέω ξανά, χρειάζεται πολλές φορές σε πιο μεγάλο, πιο ψηλό επίπεδο η βοήθεια από κάποιο ειδικό. Αλλά και ο Μάριος, ας πούμε, που μας λέει ότι ξέρει να τη χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική, μπορεί 5 λεπτά μετά την προπόνηση να το διδάσκει στους αθλητές του ή πριν την προπόνηση. Έτσι, για μια πρώτη επαφή, μια πρώτη γεύση. Τώρα, κάποιος που είναι σε πιο elite αθλητής, πιο επαγγελματίας αθλητής και χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να βοηθηθεί από ένα ειδικό ψυχολόγο, αθλητικό ψυχολόγο κυρίως. Ήρθε και δεύτερο μήνυμα από τον Μάριο, αλλά νομίζω είναι το ίδιο. Απλά συμπληρώνει πως σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια μου, για την παρουσίαση. Τις ερωτήσεις τις έκανε όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά μπορεί να είναι πορείας για όλους. Και ρωτάει αν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά που έχουν παρουσιαστεί. Εννοείται. Μάρια, εσύ, επειδή ξέρεις τα στοιχεία μου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου και όποιος θέλει
μέσω της ιστοσελίδας μου που είναι το clearmindpro.com, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω email, να του στείλω την παρουσίαση. Έτσι και αλλιώς σας έχω πει, σχεδόν είναι γραμμένα σε άρθρα στην ιστοσελίδα μου, ακόμα και για την νοερήν απεικόνηση, ακόμα και για την ανθεκτικότητα, ακόμα και για τις ρουτίνες, τι ξεχωρίζει ένας ελίτ αθλητής από έναν μη ελίτ αθλητή, ο επαγγελματίας από μη επαγγελματίας. Οπότε, σχεδόν τα πάντα που σας έχω πει, τα έχω γραμμένα σε άρθρα για να μπορεί ο κόσμος να διαβάζει και να ενημερώνεται. Οτιδήποτε απορίες έχει κάποιος, μπορεί εννοείται να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. Και εύχομαι να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Απλά θέλω να πω κι εγώ είχα μία ή και δύο ερωτήσεις που έχω σημειώσει. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω πως όντως στην ιστοσελίδα σου έχω διαβάσει αρκετά άρθρα και όλα είναι πάρα πολύ εύστοχα πραγματικά. Αυτό όμως που δυσκολεύει εμένα προσωπικά και νομίζω και άλλον κόσμο είναι το πώς θα το περάσουμε όλα αυτά από τη θεωρία στην πράξη, που νομίζω είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρω ότι στα λόγια ακούγονται κάπως όλα εύκολα, ιδιαίτερα και στην πράξη είναι πιο δύσκολα. Απλά θεωρώ ότι αν καθόμαστε να σκεφτούμαστε τη μεγαλύτερη εικόνα και τις επιπτώσεις, σίγουρα θα πάθουμε κατάθλιψη, όπως κάποιος, ο Μάριος νομίζω ήταν πρώτη σε τις διάφορες. Οπότε εμένα η συμβουλή μου είναι να το παίρνουμε step by step, day by day, θα πάμε πίσω. Το ίδιο. Έχουμε πολλά ερωτηματικά. Ακόμα και όταν θα παιχτούν αγώνες, πότε θα παιχτούν αγώνες, τι θα γίνει του χρόνου. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Απλά δεν μπορούμε να τις απαντήσουμε και δεν μπορούμε να ανησυχούμε για κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Παρέθεση, το τι δεν μπορώ να ελέγξω είναι ένα από του κυριότερου λόγου που οι αθλητές έχουν άγχος. Δεν μπορούν να ελέγξουν το αποτέλεσμα, δεν μπορούν να ελέγξουν την απόδοση του, δεν μπορούν να ελέγξουν τον αντίπαλο. Άρα, για ποιο λόγο να προκαλώ τόσο στρες και άγχος στον εαυτό μου, αφού δεν μπορώ να ελέγξω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Καλύτερα να περιμένουμε step by step, day by day, και όταν θα βγούμε έξω και θα πάμε στις προπονήσεις ή στην κανονικότητα μας, να το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Όπως που είπα, ότι βάζουμε στόχους και οι στόχοι πρέπει να είναι και κάποιοι κοντινοί, βραχυπρόθεσμοι. Δεν μπορούμε να βάζουμε μακροπρόθεσμους στόχους τώρα σε αυτήν την περίοδο. Βλέπουμε ότι πολλοί αθλητές είχαν προγραμματίσει τη χρονιά τους για να πάνε Ολυμπιακούς αγώνες και μέσα σε ένα μήνα ακυρώθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ενώ ένα μήνα που ξέσπασε η πανδημία εδώ στην Ευρώπη, ακυρώθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Οπότε όλοι τους οι στόχοι, όλο τους το πλάνο της χρονιάς είχε ακυρωθεί. Τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί. Απλά να προσάρμοσαν τους στόχους τους. Αν ρωτήσεις επαγγελματίες αθλητές, στίβους, σκοποβολείς ή όλους αυτούς που έχουν προκριθεί για Ολυμπιακούς αγώνες, θα σου πούν: βλέπω την επόμενη μέρα, δεν ξέρω να πάω στην προπόνηση μου, δεν ξέρω αν θα συμμετέχω σε αγώνες, δεν ξέρω πότε θα είναι οι επόμενοι αγώνες που θα πάω. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχούμε και να προκαλούμε τόσο στρες στον εαυτό μας για το τι θα γίνει πιο μετά, κάτι που δεν ξέρουμε. Γιατί μπορεί τώρα να έχουμε αισιόδοξα αποτελέσματα και να λέμε ότι σύντομα θα πάμε πίσω, αλλά μπορεί ένα λάθος να μας ξαναφέρει πίσω εδώ που είμαστε τώρα. Οπότε, εμένα η συμβουλή μου είναι να βλέπουμε έτσι step by step και οι αθλητές θα πρέπει να βάζουν τους στόχους τους γενικά step by step. Θέλουμε να έχουμε κάποιους μακρινούς στόχους, αλλά δουλεύουμε μέρα με τη μέρα. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι όλο αυτό που περνάμε τώρα, αυτόν τον καιρό, ίσως να μας γίνει και ένα μάθημα, ένα καλό μάθημα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα αντιμετωπίσουμε κάτι παρόμοιο σε ένα χρόνια, δύο, πέντε, δέκα, ξέρω. Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι κορονοϊός ή μια πανδημία, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Μακάρι να μην έχουμε κάτι, αλλά ήταν ένα καλό μάθημα να μας ρίξανά στην πραγματικότητα. Επειδή ξέρω ότι όλοι μας έτσι κάνουμε μεγάλα σχέδια, μεγαλεπίβολα κλπ. Είναι έτσι λίγο ένα καλό μάθημα για όλους μας να έρθουμε πίσω στην πραγματικότητα και να είμαστε έτσι λίγο πιο down to earth που λέμε. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι, υπάρχει, βγήκε από τις ερωτήσεις των φίλων που μας παρακολουθούσαν αυτοί, υπάρχει καλό και κακό άγχος? Ναι. Ξέχασα να το αναφέρω. Έχουμε το δημιουργικό facilitative, ναι, δημιουργικό άγχος.
και το μη δημιουργικό, το μη παραγωγικό άγχος. Το δημιουργικό άγχος είναι ότι σε μικρό βαθμό το άγχος αυτό μας βοηθά στο να είμαστε δημιουργικοί. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει καθόλου άγχος είναι που λέμε αναίσθητος. Άρα, δεν ενδιαφέρεται. Θα πάω στον αγώνα, ναι, χωρίς στόχο, χωρίς ενέργεια. Άρα, σίγουρα δεν θα έχουμε καλή απόδοση. Είναι το ίδιο με το να έχω πολύ άγχος που δεν μπορώ να έξω. Άρα, σε ένα ιδανικό βαθμό, το άγχος το θέλουμε. Μας χρειάζεται για να έχουμε ενέργεια να παράξουμε και να έχουμε καλή απόδοση. Σε ένα πιο μεγάλο βαθμό είναι μη δημιουργικό και μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες, όπως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης, πολλές φορές μπορεί να φέρει τραυματισμούς, έχουμε χαμηλή αυτοπεποίθηση και εννοείται έχουμε κακή απόδοση. Οπότε είναι καλά να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, αλλά το καθόλου άγχος, και είναι αυτό το challenge που έχω ιδιαίτερα με τους μικρούς αθλητές που λένε, κυρία, εγώ δεν αγχωνόμαι. Να σε κοιτάξω, να το τσεκάρουμε, να δούμε αν ελαχώνεσαι ή όχι. Και στο τέλος, όντως φαίνεται ότι έχουν λίγο άγχος. Και αυτό τους λέω είναι να ανησυχείς όταν δεν έχεις άγχος. Δεν είναι σωστό να μην έχεις καθόλου άγχος. Οπότε ευχαριστώ για την ερώτηση, διότι είχα ξεχάσει να αναφέρω και αυτήν την παράμετρο. Ναι, ναι. Ωραία. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για όλη αυτή σου την παρουσία εδώ. Και για τον κόσμο ευχαριστώ που ήταν εδώ μαζί μας και έκανε κάποιες ερωτήσεις, απορίες. Και επαναλαμβάνω ότι όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να μιλήσουμε για οτιδήποτε τον απασχολεί. Ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ήταν λοιπόν η εκπομπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, το σεμινάριο που είχαμε σήμερα. Για μέχρι αύριο, που θα έχουμε την επόμενη εκπομπή μας, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ.